Ευτυχώς ή δυστυχώς, κλείνουμε προς το δυστυχώς. Η πραγματικότητα είναι ότι περνάμε αρκετές ώρες της ημέρας στο γραφείο. Συνεργαζόμαστε με αγαπημένους ή και όχι τόσο αγαπημένους συναδέλφους, τρώμε μαζί, δουλεύουμε μαζί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε όλοι, το γραφείο έχει κάποιους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται ανελιπώς για να έχουμε μια όσο το δυνατόν αγαστή συνεργασία. Και δεν εννοούμε πράγματα δεδομένα, όπως το να φέρεσαι ανθρώπινα και όχι σαν Homo erectus, αλλά μιλάμε για κανόνες που εστιάζουν περισσότερο στην εμφάνισή μας. Σε αυτό το βίντεο, λοιπόν, πάμε να δούμε τους 4 πιο σημαντικούς. Μπορεί, για παράδειγμα, μια φόρμα και ένα μάνικο t-shirt να είναι ό,τι πιο βολικό για να δούμε 15 επεισόδια στη σειρά στο Netflix, αλλά η αλήθεια είναι ότι για το γραφείο δεν είναι και το πιο ενδεδειγμένο ένδυμα. Πρέπει να φοράμε ρούχα τα οποία να ταιριάζουν και με τη θέση που έχουμε στη δουλειά, αλλά βέβαια και με την ηλικία μας. Να ντύνεσαι σαν την επόμενη δουλειά που θες να κάνεις, λένε οι Αμερικανοί, και αν κρίνουμε από το πόσο συχνά αλλάζουν δουλειές, δεν έχουμε λόγο να μην το πιστέψουμε. Μπορείς να βολεύεσαι ή να αποδίδεις καλύτερα αν κάθεσαι σαν Ρωμαίος Αυτοκράτορας που τρώει στα φύλλα σε ανάκλητρο, αλλά σκέψου κάποιον που περνάει από το γραφείο και σε βλέπει σε αυτή τη στάση. Σκέψου το διευθυντή σου που μπορεί να περάσει και να σε δει έτσι. Και αν δεν σε νοιάζουν όλα αυτά, σκέψου την καημένη τη μέση σου. Οπότε η καρέκλα ανθρώπινη. Στις 90 μοίρες και καλή δουλειά. Μπορεί να διάβασες σε κάποιο blog ή σε κάποιο site ότι ο καλύτερος τρόπος για να μην αρρωσταίνεις το χειμώνα είναι να κάνεις μπάνιο μία φορά την εβδομάδα ή ότι το μόνο φάρμακο για να μην σου πέσουν τα μαλλιά είναι να μην τα λούζεις συχνά. Αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορείς να το κάνεις στο γραφείο. Στο γραφείο δεν μπορείς να μυρίζεις ένα τερμάτισμα μόλις σε μαραθώνιο και ασφαλώς δεν μπορείς να έχεις την εμφάνιση χωρισμένου από τον έρωτα της ζωής του, ο οποίος κατεβαίνει στο περίπτερο μετά από 10 μέρες στον καναπέ. Πρέπει να είσαι καθαρός και προσεγμένος. Μπορεί να σου αρέσει το στυλ του Καλ Ντρόγκο και να θες να το υιοθετήσεις στην προσωπική σου ζωή, αλλά είναι άλλο πράγμα η προσωπική σου ζωή και άλλο το γραφείο. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνεις για δουλειά με μουσια 285 ημερών και να μοιάζεις στα meetings αν θες να εξομολογήσεις τους συναδέλφους σου για τις αμαρτίες τους. Αν έχεις μουση, που μεταξύ μας καλύτερα να μην έχεις, θα πρέπει να το περιποιείσαι καθημερινά και να το προσέχεις. Και αν αυτό σου φαίνεται δύσκολο, τότε να σου πούμε ότι το πιο εύκολο πράγμα είναι να είσαι ξυρισμένος και να αποπνέεις μια καθαριότητα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Έτσι κι αλλιώς, στο 2018 είμαστε και το νοξίμα κάνει θαύματα.